Η Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι απλώς ένας οργανισμός, μία ακόμα ασφαλιστική εταιρεία. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, είναι ένα σύμβολο αξιοπιστίας, ένα σύμβολο φερεγγιότητας, προστασίας και εμπιστοσύνης για τον ελληνικό λαό εδώ και 133 χρόνια. Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου, νιώθω βαθιά περηφάνεια και ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι στο τιμόνι της Εθνικής Ασφαλιστικής σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σύγχρονης ιστορίας της. Ταυτόχρονα αισθάνομαι μία ευθύνη που ξεπερνά την καθημερινή διαχείριση. Είναι η ευθύνη να συνεχίσουμε την ένδοξη κληρονομιά μας, είναι η ευθύνη να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε εκείνα τα βήματα που είναι απαραίτητα να εξυγχρονιστούμε, είναι η ευθύνη να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα είναι πρότυπο, έναν οργανισμό που θα διαμορφώνει και θα οδηγεί τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στους μοναδικούς ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν την καρδιά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθειά τους και την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια. Και να συνεχίσω λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε μαζί στο επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι προς το μέλλον με αποφασιστικότητα, δύναμη και επαγγελματικό πάθος. Καλύτερες μέρες της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι μπροστά μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους διακριθήκατε και δικαίως σήμερα απολαμβάνετε το χειροκρότημα όλων μας. Συγχαρητήρια για την συνέπεια και την συνεισφορά σας στα αποτελέσματα της εταιρείας, κυρίως δε για την αφοσίωσή σας και την αγάπη σας σε αυτήν. Η πρώτη των πρώτων, μεγάλη υπόθεση, η καλύτερη από την ομάδα των καλύτερων, την ομάδα της πρώτης ασφαλιστικής. Είναι καιρός να κοιτάξουμε ψηλότερα, να σηκώσουμε κεφάλι και να διεκδικήσουμε με τόλμη τις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης των εργασιών μας, τόσο μέσω της αξιοποίησης των ανασφάλιστων ασφαλισμένων μας, ναι, ανασφάλιστων σε κάποιους κλάδους ασφάλισης, όσο βεβαίως και μέσω της διείσδυσής μας σε νέες αγορές. Και να διεκδικήσουμε αυτές τις ευκαιρίες με μάτι που γυαλίζει, αποφασιστικά, να τις αρπάξουμε από τα μανιά. Η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται την Εθνική Ασφαλιστική και τους ανθρώπους της. Τώρα είναι η ώρα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, υπηρετούμε μία ωραία ιδέα, μία βαθιά ανθρώπινη ιδέα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Υπηρετούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευημερία και παρέχουμε μοναδικές λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Λύσεις ανεκτίμητης αξίας. Δικαίως αισθάνεστε περήφανοι για αυτό που κάνετε. Δίπλα στη δική σας περηφάνεια, επιτρέψτε μου να καταθέσω και τη δική μου περηφάνεια. Να υπηρετώ την ίδια ιδέα μέσα από το ίδιο χαράκωμα,
δίπλα σε μοναδικούς ανθρώπους όπως είστε εσείς. Είναι τιμή και προνόμιο να συνεργάζομαι μαζί σας. Να είστε καλά. Γνωρίζετε καλά ότι η Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι απλώς ένας οργανισμός, μία ακόμη ασφαλιστική εταιρεία. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα σύμβολο αξιοπιστίας, προστασίας και εμπιστοσύνης για τον ελληνικό λαό εδώ και 133 χρόνια. Και όλοι εσείς, το Δίκτυο Πωλήσεών μας, είστε η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Χωρίς την αφοσίωση και το πάθος σας, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε εσάς, τους μοναδικούς ανθρώπους που αποτελούν την καρδιά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κοινός μας στόχος είναι η αδιάκοπη ανάπτυξη και η πρωτοπορία, ενώ εσείς, οι μοναδικοί άνθρωποι που απαρτίζετε αυτό τον οργανισμό, είστε αυτοί που κάνετε αυτό το στόχο πραγματικότητα. Σας αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές επιδόσεις σας και είμαι βέβαιος ότι η σημερινή βράβευση είναι μόνο η αρχή. Η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Καθώς γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας, θέλω να σας μιλήσω για το μέλλον. Ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις, αλλά και συναρπαστικές ευκαιρίες. Ένα ταξίδι που θα μας οδηγήσει σε νέες κορυφές. Στρατηγικά, έχουμε θέσει 4 κύριους στόχους που θα καθορίσουν την πορεία μας. Πρώτον, περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των δικτύων πωλήσεών μας, ώστε να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στην αγορά. Δεύτερον, διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων κεφαλαίων και περιουσιακών μας στοιχείων, για να παραμείνουμε ισχυροί και ευέλικτοι. Τρίτον, συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισμού και της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνεργατών μας, με στόχο την παροχή κορυφαίας εμπειρίας. Τέταρτον, εστίαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν διαχρονικά βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους, ασφαλισμένους, υπαλλήλους, συνεργάτες, μετόχους, κοινωνία. Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων μας βασίζεται σε 3 πυλώνες. Πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δεύτερον, την εταιρική μας κουλτούρα. Και τρίτον, την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής. Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας. Η κουλτούρα μας είναι η ψυχή μας. Και η τεχνολογία
το μέσο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον. Μαζί θα διαμορφώσουμε έναν οργανισμό πρότυπο, έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς τα επόμενα χρόνια. Σας καλώ όλους εδώ, τους μοναδικούς ανθρώπους, να αγκαλιάσετε τις αλλαγές που έρχονται. Να δείτε τις αλλαγές όχι ως εμπόδιο, αλλά ως ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Για τη συνεργασία που έχει Αφίντεα με την Εθνική Ασφαλιστική. Η συνεργασία αυτή, όπως γνωρίζετε, είναι μακρόχρονη, ξεκινάει το 2017. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες με βάση και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που έχει το Group Αφίντεα, και νομίζω ότι και η Εθνική και εμείς είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτή τη σχέση, την οποία με καινοτόμο τρόπο προσπαθούμε να την ενισχύσουμε και στο μέλλον. Το 98, σε μια πρώτη συνέντευξη, όταν με ρώτησαν τι θέλω να κάνω, είπα ότι θέλω να φτιάξω ένα δίκτυο που να ξεπεράσει τα όρια ακόμα και μιας εταιρείας. Είναι αυτό που προσφέρετε στον Έλληνα πολίτη και κερδίζετε την εμπιστοσύνη του και έχετε αυτές τις επιτυχίες. Καταρχήν είμαστε πάντα εδώ. Κάποια ώρα ασφαλιζόμενος κάποιος θα έλεγε και αύριο τι γίνεται και μεθαύριο. Το πρώτο πράγμα που θεωρώ μεγαλείο στην ασφαλιστική αγορά είναι ότι όταν ήρθα ήξερα ότι ο ασφαλιστής έχει έναν κύκλο 7 ετών. Και τώρα είμαι ευτυχής γιατί συνταξιοδοτώ τους ανθρώπους που ήταν 35 χρόνια μαζί μου. Άρα σταθερότητα. Σταθερότητα απέναντί του και ως προς την ανταπόκριση, αλλά και ως προς τη στήριξή του. Δύο λόγια για τη συνεργασία που έχετε με την Εθνική Ασφαλιστική. Θα έλεγα ότι είναι διαχρονική, σταθερή, win-win, και μάλλον θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Δύο λόγια για τη σχέση που έχετε τόσα χρόνια με την Εθνική Ασφαλιστική. Τι σημαίνει αυτή η συνεργασία, πώς θα πάτε? Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια αυτή η σχέση καθημερινά εδραιώνεται και μεγαλώνει. Γιατί? Γιατί έχουμε να κάνουμε μια εταιρεία που με ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν σχέδιο, έχουν πλάνο, και αυτό μεταφράζεται σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Εμείς δεν μπορούμε παρά να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Τους εύχομαι τα καλύτερα για το ταξίδι. Ο στόχος κάθε χρόνο είναι να αυξήσουμε την παραγωγή μας, να γίνουμε καλύτεροι, να συμμετέχουμε στις βραβεύσεις και να εκμεταλλευτούμε όλα τα θετικά που απορρέουν από αυτή τη μεγάλη εταιρεία. Και το κάνουμε. Θα ακολουθήσουμε και τους κανόνες. Κανόνας τι είναι? Μας είπε η διοίκηση σήμερα ότι καλό είναι να ρίξουμε και να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο τους γενικούς κλάδους. Ήδη το κάνουμε και του χρόνου θα εκπλαγείται με την παραγωγή των γενικών κλάδων και του κλάδου πυρός. Αυτό το υπόσχομαι. Είναι η βραδιά του εταιρικού δικτύου σήμερα. Είναι η δικιά τους βραδιά, η βραδιά των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Χειροκροτήσαμε τους ανθρώπους που πρότευσαν, που διακρίθηκαν, ξεπέρασαν κάθε πρόκληση και κάθε στόχο. Παραγωγικά πώς θα πήγατε? Η χρονιά εξελίσσεται πολύ δυνατά, είμαστε σε διψήφια ποσοστά αύξησης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Το εταιρικό δίκτυο είναι η ατμομηχανή των πωλήσεών μας, στο 40% της συνολικής παραγωγής. Τρέχει και αυτό με διψήφιο ποσοστό αύξησης. Είμαι πεπισμένος ότι και η φετινή χρονιά και ο σχεδιασμός που κάνουμε για του χρόνου θα οδηγήσει την Εθνική Ασφαλιστική στους στόχους που σχεδιάζουμε.
Κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να μείνει. Και όχι μόνο να μείνει, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Με τις επενδύσεις μας στην τεχνολογία, στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στη συνεχή καινοτομία, είμαι πεπισμένος ότι οι καλύτερες μέρες για την Εθνική Ασφαλιστική είναι μπροστά μας και μαζί μπορούμε να τις δημιουργήσουμε.